Πάω στην Ιερά Πέτρα. Καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Βιανιτάκη. Πώς είστε, τι κάνετε στην Ιερά Πέτρα? Καλημέρα σας, καλημέρα σας, του Γεράκη και στους ακροατές. Είμαστε καλά. Με τι συνθήκες? Μπορούμε. Καλά. Θα μου πείτε, με τι συνθήκες καιρικές ξεκινάτε? Αυτό ήθελα να σας πω. Α, είναι ωραία. Μια πολύ καλή για κάποιους άλλους ημέρα. Έχει πολλή άπνοια. Είναι ο καιρός αρκετά ζεστός ήδη από το πρωί. Ιδανική για θάλασσα. Δυστυχώς για εμάς τους αγρότες έχουμε άλλες προτεραιότητες σε αυτή την περίοδο. Σωστά. Αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα πραγματικά ευλογημένο τόπο. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ξαναπείτε το. Να τα ακούσουμε όλοι μας. Γιατί όλοι πρέπει υπό αυτή την έννοια και υπό αυτές τις συνθήκες να προσέχουμε πολύ περισσότερο αυτό το οποίο έχουμε και διαχειριζόμαστε. Δεν είναι δικό μας, το διαχειριζόμαστε, κύριε Βιανιτάκη. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, στείλατε μία επιστολή στον Πρωθυπουργό, από κοινού οι αγροτικοί σύλλογοι, περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη αγροτική παραγωγή, και στους αρμόδιους υπουργούς, σε ό,τι έχει να κάνει με την έλλειψη εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Αυτό που ζητάτε από τον Πρωθυπουργό ποιο είναι? Κοιτάξτε, το σημαντικό βέβαια σε αυτή την επιστολή είναι να ξέρετε ότι έχει συνυπογραφεί από μια μεγάλη μερίδα φορέων, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, που δείχνουν έμπρακτα την στήριξή τους. Για παράδειγμα, η τοπική αυτοδιοίκηση και το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και η ΠΕΔ Κρήτης έχουν λάβει μέρος σε αυτή την επιστολή με την υπογραφή τους. Έχουμε επίσης περιλάβει και συνδέσμους μεγάλων εταιριών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στον χώρο το αντικείμενο γενικά το αγροτικό, και ο σκοπός αυτής της επιστολής ήταν για να στείλουμε πραγματικά την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, αλλά ευρύτερα όλης της αγροτικής κοινωνίας της Ελλάδας, για αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσουμε και αναγνωρίζουμε την έμπρακτη στήριξη, σας είπα, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επίσης και το ΓΕΟΤΕ και της ΕΘΕΑΣ, που είναι ο γενικότερο θεσμικό όργανο των αγροτικών συνεταιρισμών. Παρ' όλα αυτά, για άλλη μια φορά κάνουμε σαφές στον Πρωθυπουργό πλέον ότι είναι δικιά του απόφαση και δικιά του η ευθύνη από εδώ και πέρα, ανάλογα με τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρίσκουν όλες οι καλλιέργειες που ξεκινάνε τώρα. Είναι ένα θέμα που η Κρήτη θα αντιμετωπίσει πολύ έντονα και στην ελαιοκομεία, αλλά και στα θερμοκήπια και σε άλλες δραστηριότητες στους επόμενους μήνες, και γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προλάβουμε αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι μια πολιτική απόφαση, όπως έχουμε πει, η οποία πρέπει να δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το τι θέλουμε να κάνουμε με αυτούς που είναι εδώ, τι θέλουμε να κάνουμε με αυτούς που θα έρθουν εδώ, τι θέλουμε να κάνουμε με τους ντόπιους, οι οποίοι επιδιώκουν, επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να μπουν στον αγροτικό κλάδο υπό αυτές τις συνθήκες κτλ. Ουσιαστικά είναι και μια τελευταία ευκαιρία, όπως λέτε κι εσείς, να αποφευθούν τα χειρότερα, έτσι, διότι αν δεν υπάρχουν αγροτικά χέρια δεν θα υπάρχει αγροτική παραγωγή, και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι μπορεί να σημαίνει. Και ξέρετε, κύριε Βιανιτάκη, έρχεται αυτή σας η επιστολή σε μια φάση όπου υπάρχουν εκείνες οι δηλώσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί της καλλιέργειας, ακόμα και των χωραφιών σε αγρανάπαυση, γιατί έτσι λέει, με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ούτως ή άλλως τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται εξαιτίας των ελλείψεων σε βασικά διατροφικά αγαθά. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, ακριβώς όπως αναφέρετε κι εσείς, κάποια πράγματα δεν συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή άλλα τα λόγια, άλλα στη θεωρία και άλλα στην πράξη. Το καλό βέβαια από όλη αυτή την διαδικασία, που θα πρέπει να το πούμε γι' αυτό, είναι ότι έχουμε δει κάποια ανταπόκριση, έχουμε δει ότι όντως έχει θορυβηθεί η κυβέρνηση και υπάρχει μια κινητικότητα, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς?
Να σας πω ότι κινητικότητα σε ποιο στάδιο, το να απλωστεύσουν τις διαδικασίες σε ό,τι, σε ό,τι έχει να κάνει με την νομιμοποίηση ανθρώπων για την παραμονή στη χώρα. Και την νομιμοποίηση των ήδη υπαρχόντων, αλλά και λίγο να απλωστεύσουν τη διαδικασία και σε αυτούς που θα έρθουν. Αυτό είναι. Να σας πω ότι έχουμε μια συχνή επικοινωνία με τον Υπουργό για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ο ίδιος έχει κατανοήσει και εμείς το έχουμε μεταφέρει ακριβώς που εντοπίζουμε τα προβλήματα, ούτως ώστε να δοθούν λύσεις άμεσα και γρήγορα. Ήδη μας έχει δεσμευτεί ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα δοθεί μια πρώτη νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με τους διαμένοντες εδώ. Από εκεί και πέρα σίγουρα το συνεχίζουμε, γιατί σας λέω ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι για τον κράτο μας και το επάγγελμά μας. Σίγουρα, νέα καλλιεργητική περίοδος στα μέσα του καλοκαιριού. Θα πρέπει να ξέρετε τι θα κάνετε, διότι διαφορετικά δεν θα μπορείτε να καλλιεργήσετε. Όπως είπατε, ελαιοκομική περίοδος στη συνέχεια. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες έχουν αυτή την ώρα ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής παραγωγής. Η Ιεράπετρα, η Σιτία, το Σέλινο Χανίων, η περιοχή της Μεσαράς και του Τυμπακίου. Οπότε καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Εργατικά χέρια από Έλληνες δεν νομίζω να υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να προσελκύουμε αυτή την κατηγορία των εργατών. Ανεξάρτητα από το ότι τα μεροκάματα είναι στα ίση πραγματικά. Ούτως ή άλλως δεν πείθονται εύκολα τα παιδιά των αγροτών να μπουν μέσα στο χωράφι, ξέροντας τι σημαίνει παραγωγή, ξέροντας τι σημαίνει κόπος, ξέροντας τι σημαίνει στις μέρες μας κόστος. Γιατί ένα μεγάλο ζητούμενο είναι, κύριε Βιενιτάκη, εάν αξίζει. Κοιτάξτε, συγκριτικά με άλλους κλάδους και άλλα επαγγέλματα, σαφώς και υπερέχει όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον στις οικονομικές απολαβές. Τώρα, βέβαια, στις μέρες μας πρέπει να πούμε ότι καμία δουλειά δεν είναι εύκολη, καμία δουλειά δεν σου χαρίζεται χωρίς κόπο, οπότε νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κινηθούμε και να ανταποκριθούμε, ας πούμε, σε αυτές τις προκλήσεις, γιατί δεν θα είναι μία, θα είναι πολλές οι προκλήσεις από εδώ και πέρα, και νομίζω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Και η νέα γενιά, είτε από επιλογή είτε από ανάγκη, πρέπει να αντιληφθεί ότι ο αγροτικός κλάδος είναι ένας κλάδος που έχει μέλλον και είναι κάτι που πρέπει να στηρίξουμε όλοι. Εγώ που σας είπα αυτός παρατήρηση για να ακούσω το δικό σας το σχόλιο, σας λέω και κάτι άλλο, γιατί χθες ακούγα τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics να μας λέει το εξής, ότι ξέρετε, οι έρευνες δείχνουν πως τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, με το κόστος ζωής, με το πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε ή όχι, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στα αστικά κέντρα σε σχέση με τα χωριά, την επιστροφή στα χωριά, την παραμονή στα χωριά των ανθρώπων, διότι έχουν τη δυνατότητα και να καλλιεργήσουν τη γη και 20 τα να έχουν, και βέβαια τα πράγματα για την ίδια τους τη ζωή να είναι πολύ πολύ καλύτερα. Ενδεχόμενα να είναι μια ευκαιρία, θα έλεγα. Ακριβώς. Πολύ σωστά το θέτετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιενιτάκη. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Σας αγαπάμε.